Βρισκόμαστε στο Ακροβούνιο που παρόλο το κακό καιρό και την βροχή ο κόσμος γλεντάει, δεν πτωείται, δεν το βάζει κάτω. Παραδοσιακή φασολάδα είναι το κύριο έδεσμα της ημέρας και όπως θα δείτε η ορχήστρα δίνει το ρυθμό και ο κόσμος το ευχαριστιέται. Για μας ήταν ιδιαίτερη χαρά που αρκετοί οικισμοί θα είχαν σήμερα αποκριάτικες εκδηλώσεις και χτες την Κυριακή. Σήμερα 15 οικισμοί θα είχαμε κούλουμα, αλλά εν πάση περιπτώσει με τον καιρό δεν μπορούμε να έχουμε. Χρειαζόμαστε και τις βροχές, αυτή είναι μια αλήθεια. Χρειαζόμαστε το νερό γιατί ο υδροφόρος ορίζοντας τα τελευταία χρόνια δεν ήταν στα καλύτερά του. Όμως εμείς πιστεύουμε ότι ο κόσμος έστω και με αυτόν τον τρόπο, όπου υπάρχουν κλειστοί χώροι, τους εκμεταλλεύεται και συνεχίζει την παράδοση. Πρέπει να συνεχίσουμε τα έθιμα μας, τον πολιτισμό μας και να διασκεδάσει ο κόσμος μας σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κρίση που ζούμε όλοι μας. Και εύχομαι καλή Σαρακοστή λοιπόν σε όλους και σε εσάς πάντα να έχετε καλές ειδήσεις για όλο το ελληνικό λαό, για το νομό Καβάλας και για το Δήμο Παγκαίου. Καλή λοιπόν Σαρακοστή και εύχομαι καλό αγώνα σε όλους τους υποψηφίους. Ο λαός της περιοχής έχει συνηθίσει εδώ και 19 χρόνια να έρχεται στο Ακροβούνι και παρά το ότι ο καιρός δεν μας ευνοεί σήμερα, φέτος, όπως και άλλες χρονιές που μας χαλάει ο καιρός, ο κόσμος επιμένει και έρχεται εδώ πέρα στο Ακροβούνι. Γι' αυτό και εμείς υποχρεούμεθα να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τον κόσμο που έρχεται εδώ πέρα να μπορέσει να ικανοποιηθεί, να πάρει τουλάχιστον τη φασουλάδα, το τσίπορο, να νηστεί σε μαϊδέσματα, να χορέψει. Έχουμε μια εξαίρετη ορχήστρα σήμερα εδώ πέρα. Και πιστεύω ότι το γλέντι μας θα γίνει πάλι σε στεγασμένο χώρο όπως βλέπετε. Ναι, είναι αλήθεια, βλέποντας την όρεξη και τη διάθεση εδώ των ανθρώπων του συλλόγου, για τους οποίους αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί δεν πτωηθήκαν από τον καιρό, αλλά τελικά έστω και με αυτές τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες διοργανώσαν αυτή την γιορτή που διοργανώνουν κάθε χρόνο και η οποία έχει γίνει θεσμός για την ευρύτερη περιοχή του νομού Καβάλας. Ήρθαμε και εμείς εδώ, έστω και με αυτές τις συνθήκες, να γιορτάσουμε μαζί τους. Βλέπετε ότι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις όλα τα μέλη και του ΔΣ αλλά και όλα τα μέλη του Συλλόγου και φίλοι παίρνουμε μέρος, γιατί διαφορετικά δεν θα γινόταν. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλου του κόσμου, των δυνατών περισσότερων ανθρώπων. Εμείς είμαστε έτοιμοι, ξέραμε ότι οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι ευνοϊκές, αλλά εν πάση περιπτώσει ετοιμαστήκαμε, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε και αυτό το μικρό το χώρο τον κλειστό, εν πάση περιπτώσει, έξω. Το στέγαστρο εκεί που μπορεί να βολευτούν κάποιοι άνθρωποι. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή και ελπίζουμε ότι του χρόνου οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλύτερες και θα μπορέσουμε να ευχαριστήσουμε όπως και τα προηγούμενα χρόνια πολύ πολύ περισσότερο κόσμο. Όπως κάθε καρναβάλι δεν λείπει σάτυρα, έτσι και από το καρναβάλι του Ακροβουνίου. Εσείς προσφέρετε σκητσογραφίες? Πανελλαδικά, οι γεωγραφίες είναι για όλη την Ελλάδα. Αλλά οι ιδέες είναι πρωτότυπες. Τα έργα μας είναι, οι γελιογραφίες είναι επίκαιρες. Και ο κόσμος γελάει με αυτή τη σάτυρα. Έχουμε φανατικούς. 25 χρόνια έχει γίνει θεσμός στον νομό Καβάλας. Καλή Σαρακοστή καταρχήν σε όλους και καλή άνοιξη να έχουμε. Σήμερα καιρός πολύ βροχερός. Δυστυχώς την προετοιμασία που κάνουν εδώ και 15 μέρες οι άνθρωποι εδώ του Αιμοδοτικού Συλλόγου του Ακροβουνίου, Διονυσιακή Απόχη, τους έχει απογοητεύσει. Παρ' όλα αυτά δεν το βάλαν κάτω, ετοίμασαν τα καζάνια με τη φασολάδα παραδοσιακά, είναι φέτος 19 χρόνια, 23 χρόνια του Συλλόγου. Και είναι εδώ όλοι. Πώς περνάμε εδώ? Να είστε καλά, πολύ ωραίο, ο καιρός μας τα χάλασε, οπότε έχουμε κάποιο πρόβλημα. Κάθε χρόνο ερχόταν πάρα πολλοί επισκέπτες, είμαστε σχεδόν όλοι ιδρυτικά μέλη, εγώ θεωρούμε από τους παλιότερους, τώρα δώσουμε και τόπο στα νιάτα, οπότε έχουμε μεγάλη συμμετοχή, τουλάχιστον από εθελοντική προσφορά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή Σαρακοστή. Εσύ δεν μιλήσεις. Παραδοσιακή φασολάδα. Ναι, ναι, ναι. Κάθε χρόνο.
Ο καιρός σας τα χάλασε φέτος? Μας τα χάλασε, αλλά η προτίμηση του κόσμου όπως είναι. Εμείς επιμένουμε. Επιμένουμε. Η λύση στην κρίση. Η λύση στη γεύση. Απολαμβάνουμε. Απολαμβάνουμε τη φασουλάδα, είναι η πιο νόστιμη φασουλάδα της περιοχής. Είναι η μέρα τέτοια, δυστυχώς δεν μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα με τα χορευτικά. Αλλά έχουμε τη μουσικούλα μας, έχουμε τον κόσμο, δόξα τω Θεώ μας βοηθάει. Χρόνια πολλά, τρως και εσύ φασολάδα? Ναι. Πώς περνάς εδώ? Καλά. Πολύ ωραία. Ναι. Δεν ντύθηκες όμως? Δεν ντύθηκα, δεν θέλω. Δεν θες? Όχι. Θα φας και εσύ φασολάδα? Ναι. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αποχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι, από το Κροβούνι, από το βροχερό Κροβούνι, όπου ο κόσμος τίμησε δεόντως τα κούλουμα, έφαγε παραδοσιακή φασολάδα, γλέντισε με την ψυχή του. Σας ευχόμαστε κι εμείς καλή Σαρακοστή. Γεια σας.